ανθρώπους που τους εκπροσωπούν. Σε μια διάθεση να δοθεί στο Δήμο η πραγματική του διάσταση, στην κοινωνία μας η πραγματική διάσταση, το μέγεθος της γιορτής να πάρει την πραγματική της διάσταση. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία και είναι ο δέοντας χρόνος να τιμήσουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οφείλουμε να κάνουμε μια πολιτική εξωστρέφεια της κοινωνίας της δικής μας. Το πρόσωπο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι πάντα ένα ξεχωριστό και μια ξεχωριστική προσωπικότητα και είναι ένας πρώτος θεσμός για την αξία της δημοκρατίας μας. Οπότε το θεωρώ αυτονόητο ότι θα συμφωνήσουμε όλοι όπως πρέπει για την ανακήρυξη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, κυρίως σαν θεσμός, αλλά βεβαίως και σαν πρόσωπο, σαν τον πρώτο επίτιμο δημότη της πόλης και να το τιμήσουμε τις ημέρες του Αγίου Πνεύματος. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει επίσημη πρόταση στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το έχει αποδεχτεί. Παρακαλώ κύριε συνάδελφοι, χρειάζεται συζήτηση επί του θέματος. Θέλει κύριε Ογκούλη να πείτε κάτι. Αν δεν είναι άλλος, το από δύο κουβέντες. Παρακαλώ. Εντάξει, τώρα πάνω στην πρόταση του κύριου Δημάρχου. Εμείς έχουμε τις αντιρρήσεις μας, δεν το ψηφίσαμε βέβαια ούτε ως πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν αμφιβάλλω για την ποιότητα του ανθρώπου ως ηθικό άτομο και ένας ευπόληπτος πολίτης, τέλος πάντων ο πρώτος πολίτης της χώρας που εκπροσωπεί το κράτος μας. Όμως ως θεσμός και ως πρόσωπο μέχρι τώρα δεν είδαμε να αντιδράσει κανένα αντιλαϊκό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Όλα τα ψηφίζει. Με λίγα λόγια, είναι υποστηρικτής της αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζει και η κυβέρνηση σημερινή όπως και οι προηγούμενες. Με αυτή την έννοια δεν θα το εγκρίνω ως επίτιμο δημότη, αλλά για να σας διευκολύνω να έχετε μια ομόφωνη απόφαση, θα απέχω από αυτή τη ψηφοφορία του θέματος αυτού. Ευχαριστώ.